200 χρόνια Ελλάδα, 40 χρόνια Ευρώπη. 21 πολίτες μιλούν στον Σταύρο Θεοδωράκη για όσα ξεχωρίζουν. Ήταν μια θυσία στην οποία συμμετείχε μια ολόκληρη γενιά παιδιών. Αν οι Έλληνες είχαν κάτσει ήσυχα, τα παιδιά εκείνα θα μεγάλωναν όπως μεγάλωναν στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Λόγω της Επανάστασης, οι ζωές τους τσακίστηκαν όταν δε χάθηκαν. Ο Άρης Δημοκίδης είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι ο δημιουργός του site «Μικροπράγματα» που φιλοξενεί η Λάιφο. Ως δημοσιογράφος, διπλοτσεκάρει τα γεγονότα αναζητώντας μικρές αλήθειες. Και από την άλλη, ταξιδεύει με τη φαντασία του γράφοντας παιδικά βιβλία. Το πρώτο του παιδικό μυθιστόρημα κυκλοφόρησε το 2007, ενώ το τελευταίο έχει τίτλο «Η κατάρα της χαμένης Ατλαντίδας». Πρωταγωνιστούν οι αόρατοι ρεπόρτερ, μικροί δημοσιογράφοι που κυνηγούν την αλήθεια σε όλον τον πλανήτη. Η επέτειος για τα 200 χρόνια Ελλάδα επιδρά διαφορετικά στον καθένα. Άλλοι επανεξετάζουν τα σημαντικότερα γεγονότα των τελευταίων δύο αιώνων, άλλοι σκέφτονται το μέλλον, τα επόμενα 200 χρόνια μας. Για μένα ήταν μια ευκαιρία να γυρίσω στην αρχή, στο 1821, μια περίοδο που είχα σνομπάρει σε όλη μου τη ζωή, θεωρώντας την πολύπλοκη, έχοντας πάρει δεκάδες αντικρουόμενα μηνύματα από το σχολείο, την κοινωνία και τα ΜΜΕ. Από παιδί μπέρδευα όλους τους οπλαρχηγούς μεταξύ τους, πιο πολύ μπερδευόμουν και απογοητευόμουν με τις ασυνέχειες και τις αμφιλεγόμενες φάσεις, τα μπερδέματα στις ημερομηνίες, τους τσακωμούς των Ελλήνων μεταξύ τους, τα ψέματα για τον δήθεν θριαμβευτικό ηρωικό ρόλο της Εκκλησίας και τα εξωφρενικά ξεκαθαρίσματα λογαριασμών στους εμφύλους που ακολούθησαν, όπου οι ήρωες θεωρήθηκαν προδότες και αλληλοσκοτώθηκαν. Ενώ λοιπόν απέφευγα για χρόνια, ακόμα και να προσπαθήσω να διαβάσω το τι έγινε τότε, φέτος γιορτάζοντας αυτά τα 200 χρόνια, αποφάσισα να γράψω γι' αυτά. Σκέφτηκα, αν εγώ ως παιδί ένιωθα τόσο μπερδεμένος μαθαίνοντας για τα γεγονότα, φαντάσου να ήμουν παιδί και να τα ζούσα. Η συμβατική μου δουλειά είναι η δημοσιογραφία, το μεγάλο μου χόμπι όμως είναι η συγγραφή βιβλίων για παιδιά. Φέτος αποφάσισα, χάρη στη φίλη μου την Ευαγγελία που μου έδωσε την ιδέα, να μπω στο πετσί ενός αγοριού που μεγαλώνει στο Μεσολόγγι, καθώς γύρω του γίνεται ο κακός χαμός. Το γράφω ακόμα, δεν είναι έτοιμο, ούτε είναι εύκολο. Έχοντας διαβάσει και μισήσει πολλά παιδικά βιβλία για την περίοδο, τα είχα βρει σούπερ μελοδραματικά και υπερβολικά πατριωτικά, προσπαθώ να κάνω κάτι λίγο διαφορετικό. Για να φτιάξω το ημερολόγιο του αγοριού, που το βρίσκουν σε μια σπηλιά 200 χρόνια μετά δύο σημερινά παιδιά, διάβασα δεκάδες βιβλία και μαρτυρίες για το πώς ήταν η καθημερινότητα των παιδιών τότε. Και πόνεσε η ψυχή μου από το πώς με το που ξεκίνησε η Επανάσταση, η τρυφερότητα και η παιδική ξεγνιασιά μετατράπηκε σε τρόμο και φόβο, από το πώς η τακτοποιημένη, έστω και τουρκοκρατούμενη ζωή έγινε μια ματωμένη περιπέτεια τρόμου. Από το πώς τα παιδιά του σχετικά πλούσιου Μεσολογγίου βρέθηκαν να κρύβονται, να τρώνε ποντίκια και γάτες και σκύλους. Ήταν μια θυσία στην οποία συμμετείχε μια ολόκληρη γενιά παιδιών. Αν οι Έλληνες είχαν κάτσει ήσυχα, τα παιδιά εκείνα θα μεγάλωναν όπως μεγάλωναν στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, με τις όποιες δυσκολίες. Λόγω της Επανάστασης, οι ζωές τους τσακίστηκαν όταν δε χάθηκαν. Δεν το ήξεραν και ελπίζω πως με τα παιδικά τους μυαλά έφτιαχναν σενάρια παραμυθιών για να υπομείνουν την τρελή πραγματικότητα γύρω τους. Αλλά η θυσία τους θα οδηγούσε σε μια νέα χώρα, με παιδιά που μεγαλώνουν ελεύθερα. Και σήμερα, 200 χρόνια μετά, αυτά τα παιδιά που δεν καταλάβαιναν τι και γιατί συνέβαινε γύρω τους, θέλω να τα τιμήσω, και με τα λόγια μου αυτά, αλλά και με το βιβλίο. Έχασαν την παιδική τους ηλικία χωρίς να είναι σίγουρα γιατί. Μακάρι να υπήρχε τρόπος να τους εξηγήσω, να τους καθησυχάσω, να τους σώσω. Αυτά τα παιδιά ξεχωρίζω από τα 200 χρόνια Ελλάδα. Αυτοί είναι οι δικοί μου ήρωες.
40 χρόνια Ευρώπη. Οι στιγμές που καθόρισαν τη ζωή μας. Σταθμός 14ος. Ιούλιος 1976. Ξεκινούν επίσημα οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες με αντικείμενο την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Ο Καραμαλής γνωρίζει καλά τι θα ακολουθήσει. Οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν θα είναι ούτε σύντομες ούτε εύκολες, γιατί θα πρέπει να συμβιβάσουν τις απόψεις 10 χωρών πάνω σε σοβαρά οικονομικά ή τεχνικά ζητήματα. Η προοπτική όμως που διανοίγεται είναι ευρύτατη. Είναι η ευκαιρία να αλλάξει ριζικά η μοίρα του τόπου αυτού. Και για να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή, οφείλουμε να αναπτύξουμε όλες τις αρετές του έθνους και να περιορίσουμε τα ελαττώματά του. 200 χρόνια ελεύθεροι. Ελεύθεροι να δημιουργούμε ένα καλύτερο αύριο. Γνωρίστε τις επαιτειακές δράσεις της Τράπεζας Πειραιώς στο ελεύθεροι.gr. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.